Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μετά από σχετικά παράπονα που υποβλήθηκαν στο γραφείο της από τρεις εργαζόμενες στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και κατόπιν έρευνας, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέστειλε κατεπίκουσα επιστολή στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΛ με δεσμευτική σύσταση να προχωρήσει επιθεαρχική δίωξη εργαζομένου του για σεξουαλική παρενόχληση. Είναι μαζί μας η κυρία Λωτίδου. Να μας ενημερώσει την κυρία Λωτίδου. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Αρχικά, για το χρονικό της υπόθεσης αυτής, διότι δεν ξέρω, το διενήργησε δική του έρευνα το ΣΥΛ και διαπίστωσε ότι δεν τρέχει κάτι και ακολούθως προέκυψε η δική σας παρέμβαση. Ναι, πάει λίγο πίσω αυτή η καταγγελία. Να πούμε ότι συνολικά είναι τρεις καταγγελίες. Mm-hmm. Οι αρχικές ήταν δύο καταγγελίες, οι οποίες στην αρχή προσπαθήσαμε να τις χειριστούμε σε συνεννόηση με το διευθυντή, με τρόπον με το οποίο θα μπορούσε η δική του παρέμβαση να οδηγήσει τελικά στην απομάκρυνση των θυμάτων από τον θήτη, να πάρει κάποια μέτρα ήταν η φυστα... για προστασία είναι τους. Είναι υφιστάμενες του λόγω υπαλλήλου, είναι προϊστάμενος δηλαδή. Είναι προϊστάμενος, οι δύο εκ των τριών είναι υφιστάμενες, η τρίτη είναι περίπου σε ισόβαθμη κλίμακα. Απλά από ότι ναι, άρχισε πριν περίπου 1,5 χρόνο η πρώτη καταγγελία. Είχαμε την εντύπωση, μας διαβεβαίωσε ο διευθυντής ότι θα λάβανε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δυστυχώς η διοικητική έρευνα, ο οποίος διεξήχθη από τον ίδιο μάλλον, ο οποίος δεν θα μπορούσε να την διεξάγει καθότι εμπλεκόμενος, γιατί να θυμίσω, κυρία Σάβα, ότι ο προϊστάμενος κάθε τμήματος, αν δεν λάβει μέτρα προστασίας του εκάστοτε θύματος, ευθύνεται σε ολόκληρο με το θήτη. Ναι. Άρα ήταν και δική του ευθύνη να πάρει τα κατάλληλα μέτρα και δεν θα μπορούσε ο ίδιος να διεξάγει την έρευνα στην οποία μπλέκεται και ο ίδιος. Άρα, μα όμως το ΣΥΛ προχώρησε με την έρευνα και κάλεσε τον ίδιο ο οποίος καταγγέλλεται να κάνει την έρευνα για τον εαυτό του. Όχι. Ο διευθυντής έκανε την έρευνα για τον εαυτό του, ο οποίος εμπλέκεται. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ο διευθυντής ως προϊστάμενος εμπλέκεται σε κάθε διαδικασία καταγγελίας, γιατί ναι, είναι αυτός ο νόμος. Άρα μολύνει, αφαίρεται και το αποτέλεσμα της έρευνας. Δεν θα μπορούσε. Ακριβώς. Μολύνθηκε ναι, το αποτέλεσμα της έρευνας, διότι καταπατήθηκε η αρχή της αμεροληψίας αφενός. Αλλά αφετέρου το πόρισμα της έρευνας, όπως το είχαμε δει εμείς, φαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη του συγκεκριμένες μαρτυρίες που ενίσχυαν τα παράπονα των παραπονουμένων. Ναι. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το πόρισμα βγήκε αθωτικό για τον. Οπότε, ναι, η κατάληξη του πορίσματος αυτό, ότι δεν υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση, η οποία τελικά υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, έπασχε. Ήταν μολυσμένο και για την αρχή της αμεροληψίας και για το ότι δεν λήφθηκαν υπόψη συγκεκριμένες μαρτυρίες ως προς το αποτέλεσμα. Άρα εσάς, οι τρεις εργαζόμενες ήρθαν σε εσάς, ακολούθως προηγήθησαν αυτά. Σε ένα μέρος είχαν προηγηθεί με τις καταγγελίες στο 2. Μάλιστα. Μετά το πόρισμα όμως προέκυψε και τρίτη καταγγελία. Mm-hmm. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς μια δική μας διερεύνηση, να πάρουμε τις συγκεκριμένες μαρτυρίες. Βεβαίως δόθηκε το δικαίωμα του καταγγελόμενου να ακουστεί. Μας έστειλε τις δικές του θέσεις, όπως σας αντιλαμβανόταν. Εξεντυλίχθηκε ένα ιστορικό γεγονότον και καταλήξαμε εμείς, αφού διεξήρθαμε και του πορίσματος αλλά και των μαρτυριών που ήδη είχαν ληφθεί από την πρώτη φορά, συν συμπληρωματικές μαρτυρίες, ότι όντως διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και δεν μένει τίποτε άλλο παρά να προχωρήσουμε την πειθαρχική δίωξη. Δηλαδή, η σύσταση εχθές επιβεβαίωσε την έκθεση μας, η οποία υποβλήθηκε 14 Δευτέρου. Και μετά από το διαβούλευση επιβεβαιώθηκε ότι αυτή είναι η μόνη οδός. Δηλαδή, χθες έγινε η διαβούλευση, διαζώσεις, είδατε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛ. Το Διοικητικό Συμβούλιο με το δικηγόρο του και, και τα θύματα. Μάλιστα. Έτσι προβλέπει η διαδικασία, να είναι όλοι μαζί, να γίνεται μια διαβούλευση ως προς το πόρισμα το δικό μας και ως προς τον τρόπο υλοποίησης της σύστασης. Διαφάνηκε ότι η σύσταση, η σύσταση δική μας είναι και δεσμευτική και μονόδρομος, άρα προχωρούμε τη διεπιθαρχική δίωξη, ανάλογα βεβαίως με την παγωγή αυτής της σύστασης της οικίας διατάξης του Συμβουλίου. Τώρα, διερωτώ με κυρία Λωτσίου, δεν ξέρω, εκείνη η αρμόδια επιτροπή, της οποίας νομίζω προεδρεύει η Επίτροπος Νομοθεσίας, είναι για το δημόσιο τομέα, δεν έχει να κάνει με τα συμβούλια κλπ, άλλους μη κρατικούς οργανισμούς.
ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Προσπαθώ να αντιληφθώ τώρα, διότι έχουμε κάποιες σοβαρές καταγγελίες. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να είναι ελεκτική, μπορεί να είναι επειδή ακριβώς είχε ρόλο προϊσταμένου. Ναι, δεν είναι σωματική. Ναι, είχε ρόλο προϊσταμένου να εκμεταλλευόταν τη θέση του έτσι ώστε να μπορεί να αναγκάζονταν και εκείνες ή να. Δεν ξέρω τι. Σε κάθε περίπτωση. Μου προκαλεί και εντύπωση, διότι δεν έχω ακούσει εδώ εμπλοκή ακόμη και της αστυνομίας. Ή δεν είναι τέτοια σφίσω στα δικήματα που να πρέπει να προκύψει και ποινική δίωξη. Κυρία Λωτίδου, εξηγήστε μας. Σίγουρα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τέτοια σφίσω και ένταση που να μπορούσε ενδεχομένως να γίνει η καταγγελία στην αστυνομία. Δεν έγινε όμως για να εξεταστεί κάτω από όσο στοιχειοθετείται πιθανότητα. Άρα οι δύο αρχικά και οι τρίτοι εργαζόμενοι απευθύνθηκαν στο ίδιο το διοικητικό συμβούλιο του ΣΥΛ. Ή σε εσάς, ενώ σε ποιο όργανο, πού έκαναν την καταγγελία τους? Την πρώτη καταγγελία έγινε στο διευθυντή. Μάλιστα. Αυτό προνοεί ο νόμος ότι ο προϊστάμενος θα πρέπει να είναι δέχτης της πρώτης καταγγελίας. Ακολούθως, αν δεν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που επιλαμβάνεται ο εκάστοτε προϊστάμενος, αρμόδιος προϊστάμενος, έρχονται κοντά μας ως φορέας ισότητας και καταπολέμηση των διακρίσεων, γιατί είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να προβούμε σε δεσμευτική σύσταση κάτω από αυτή μας την αρμοδιότητα. Κάτι που δεν μπορεί η επιτροπή αυτή που έχετε αναφέρει. Μάλιστα. Κύριε Λωτσί, τώρα η σύστασή σας, η αυστηρή σύσταση για πειθαρχική δίωξη, αν θέλετε, του καταγγελόμενου, πού μπορεί να οδηγήσει? Ποιος, δηλαδή, τη δίωξη αυτή ποιος θα την κάνει, το πειθαρχικό του ΣΥΛ? Άρα, ενδεχομένως, οι ίδιοι που πριν είχαν μια διαφορετική άποψη από εσάς. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορούν να αποστούν από τη σύσταση. Δεν μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετική άποψη ότι δεν υπήρξε σεξουαλική. Άρα θα δούμε, αν θέλετε, εδώ ολοκληρώθηκε η κατάληξη της πειθαρχικής αυτής δίωξης, να δούμε πώς θα τιμωρηθεί πειθαρχικά. Ακριβώς. Πλέον είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Το ότι έχουμε καταλήξει ότι υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση είναι δεδομένο, το οποίο λαμβάνει πλέον το Συμβούλιο και καθορίζονται οι διαδικασίες για να ακουστεί ο καταγγελόμενος και να επιβληθεί ποινή. Αυτή είναι πλέον η διαδικασία και είναι περαιτέρω νομικά ζητήματα, νομικές γνωμοδοτήσεις. Ναι, αλλά υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι και στη δημόσια υπηρεσία, αυτά τα ζητήματα και τα πειθαρχικά ξεκινάνε από προφορική επίπληξη, γραπτή επίπληξη, δεν ξέρω κιόλας, αλλά νομίζω ότι το πρώτο και το ζητούμενο είναι το να μην είναι η απομάκρυνση του θύματος και η άμεση επαφή από το θήτη. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι προϊστάμενος, αν θέλετε, για τις δύο εκ των τριών εργαζομένων. Διότι εγώ διαβάζω εδώ από τις δικές τους μαρτυρίες ή όπως προκύπτουν και από τις εκθέσεις σας, ότι και ήταν και δέχτες και διάκρισης εκφοβισμού. Προφανώς μετά μπορεί να άλλαζε η διάθεση, αν δεν ικανοποιείται ή αν δεν είχε ανταπόκριση στις φιλοφρονήσεις ή άλλος πώς. Αυτό είναι πάρα πολύ ενοχτικό, κύριε Λωτσίδου, και πείτε μας, προφανώς και δεν είναι το μόνο. Σωστά. Έρχονται πολλά τέτοια στην. Ναι, θα έλεγα όχι πάρα πολλά, αλλά έρχονται. Δηλαδή, βλέπω τώρα ότι ένα μέσο όρο, εκτός από το 21 που κάναμε την εκστρατεία και υπήρξε μια ενθάρρυνση προς τον κόσμο, είχαμε 11 καταγγελίες ξεχωριστές. Βλέπω ότι κατά μέσο όρο είναι περίπου 5 καταγγελίες. Το χρόνο, το 23 είχαμε 5 καταγγελίες. Οδηγηθήκαμε σε περίπου 8 εκθέσεις με συστάσεις, δηλαδή 3 εκθέσεις όπως αυτή που έγινε προχθές, και άλλες 5 παρεμβάσεις μας με συγκεκριμένες συζητήσεις και συστάσεις, τις οποίες ακολουθήθηκαν και συμμορφώθηκε η αρμόδια υπηρεσία, απομακρύνοντας τον καταγγελόμενο και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα που χρειάζονται να ληφθούν. Ναι, είναι καλό να το γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργαζόμενες, διότι συμβαίνει και σε άντρες και σε γυναίκες και υφίστανται αυτού του είδους την σεξουαλική βία, θα μπορούσε να πει, πέραν και από παρενόχληση, αν θέλετε, κυρία Λωτσίδου, από προϊστάμενο, ο οποίος οι προϊστάμενοι που εκμεταλλεύονται τη θέση τους επιδιώκοντας άλλα πράγματα από τα καθήκοντα που αναθέτουν στους υφιστάμενους. Και δημιουργείται ένα εκφοβιστικό περιβάλλον και ένα εχθρικό περιβάλλον που μπορεί να έχει αντίκτυπο και σε θέματα υγείας των θυμάτων. Όπως αυτή την περίπτωση, δηλαδή, είχε ξεχυλήσει κάπου το ποτήρι, γιατί ήταν για χρόνια επικρατούσε αυτή η κατάσταση, μέχρι να κορυφωθεί και να ενισχυθεί από άλλες μαρτυρίες. Απλώς τελειώνοντας, θέλω να πω, κύριε Σάβα, ότι δεν έρχεται απλή μια καταγγελία ή να το επιληφθεί ένας προϊστάμενος. Κάθε υπηρεσία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα πρέπει να έχει αυτόν τον κώδικα παρενόχλησης και πρέπει να έχει συσταθεί μια επιτροπή ισότητας, η οποία και θα καλλιεργεί αυτή την κουλτούρα. Ναι, αναφερθήκατε και στην εκστρατεία, σας φιλοξενήσαμε και τότε. Το θέμα είναι τώρα να δούμε, να πάμε πίσω να δούμε πώς έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν.
Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό το βλέπουμε. Λοιπόν, και θα τα δούμε μαζί πόσες από τις υπηρεσίες, οργανισμούς κλπ. Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν και θα επανέλθουμε με στοιχεία, κυρία Λατσίδου, και να ονοματίσουμε και να ντροπιάσουμε αυτούς που δεν έκαναν τα δέοντα. Βεβαίως, γιατί τελικά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, ναι. Και μα είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, άντρες και γυναίκες, υφίστανται αυτή την παρενόχληση καθημερινώς. Και νομίζω ότι τους επιβαρύνει και ψυχολογικά και άλλος πώς και δημιουργεί και προβλήματα στο σπίτι μετά από τέτοια ένταση. Να δεν ξέρεις πώς να χειριστείς μια κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λωτσίδου. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.